εύκολο για σένα να προσπαθήσεις να καθαριωθείς. Ήρθαν όλα τόσο εύκολα που πολλές φορές το σκέφτομαι και φοβάμαι και λέω μήπως στην πορεία θα μου έρθει τελικά αυτό το δύσκολο που περνάνε τα περισσότερα παιδιά σε αυτό το χώρο. Ένιωσες ποτέ να ότι κάποια στιγμή καβαλούσες το καλάμι? Ποτέ. Ποτέ. Οι εποχές που ζούμε δεν είναι τέτοιες που θα σου δώσουν αυτό το πάτημα για να μπορέσεις να καβαλήσεις κάποιο καλάμι. Έχεις πάθει κρίση πανικού στη σκηνή? Χριστέ μου, στη σκηνή δεν έχω πάθει. Mm-hmm. Αλλά έχω πάθει στη ζωή που είναι το ίδιο τρομακτικό. Και δεν ήξερα και τι είναι. Και ξέρεις, όταν δεν ξέρεις και τι είναι, λες Χριστέ μου, πώς θα το αντιμετωπίσω τώρα, τι έχω πάθει. Έβλεπα, έχω διάφορα. Τρομερό. Μετά όμως, γιατί πάνω στην τρέλα μου, δεν το θυμάμαι. Είχα πάρει 10 τηλέφωνα να έρθουν να με σώσουν. Φλερτάρουν, πιστεύεις, τις ωραίες γυναίκες, οι άντρες? Δεν σε φλερτάρουν. Ναι, όχι. Όχι, ούτε εμένα. Γιατί? Δεν καταλαβαίνω τι έχουν πάθει οι άντρες. Εν τω μεταξύ είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή να έχεις social media και να σε φλερτάρουν από μηνύματα, είτε χυδαία είτε ωραία, και να μην σε φλερτάρουν όταν οι ίδιοι άντρες σε βλέπουν έξω σε ένα μπαρ. Η γυναίκα σε έχει φλερτάρει? Ναι, μία φορά. Του λες όμως δεν είχα χαμόγελο. Ναι, γιατί δεν με ήξερα φλερτάρει και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βέβαια ήμουν και πάρα πολύ μικρή και λίγο τρόμαξα, αλλά. Δεν είναι κολακευτικό να σε φλερτάρει μια γυναίκα. Σκορπιός, ζηλεύεις πολύ. Εγώ σαν Σκορπιός, κοίταξε. Παραμένω στην παράνοια, δεν πηγαίνω στη ζήλια. Αλλά στην παράνοια, ναι, έχω χαρτί. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά σε αυτό το χώρο και επειδή είσαι όμορφη κοπέλα και τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησες, υπάρχει αυτό που λέμε σεξουαλική παρενόχληση? Κατά κάποιο τρόπο το έχω ζήσει και εγώ. Όταν ήμουν στη σχολή, πήγα σε κάποιον σκηνοθέτη που έκανε οντισιόν. Αλλά όχι χυδαία βέβαια, δηλαδή δεν αισθάνθηκα άσχημα με την έννοια Χριστέ μου πώς θα φύγω από εδώ, αλλά αισθάνθηκα κάποια ενόχληση. Παρ' όλα αυτά μπόρεσα και το αντιμετώπισα μόνη μου, ενώ ήμουν 19 χρονών, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα. Παιδιά, έχω την αίσθηση ότι η Πινελόπη σοβάρεψε όμορφα. Έχει ξεμπουρμπουλέψει βασικά. Τι είναι αυτό? Λίγο. Έχω την καταλαβαίνεις. Κάνε λίγο πιο άνετη, λίγο πιο γυναίκα, ρε παιδί. Πιο μπράβο, ναι. Είπες τη σωστή λέξη. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ούτε εγώ κατάλαβα. Ξεμπουρμπουλέψει. Είναι άλλο πράγμα που λες εσύ, άλλο πράγμα. Όταν λέει κάποιος σοβάρεψε και εσύ λες ξεμπουρμπουλέψει, είναι άλλο πράγμα. Ήταν θεωρώ ήταν κοριτσάκι και έχει γίνει πιο γυναίκα. Ξεμπουρμπούλεψε λοιπόν. Εγώ αυτό εννοείς. Το ξεμπουρμπούλεψε δεν σημαίνει αυτό. Εγώ το ξεμπουρμπούλεψε σημαίνει ότι είναι λίγο. Το αντίθετο σημαίνει. Έγινε πιο γυναίκα, παιδιά. Ωραία. Άρα. Η Πινελόπη επειδή. Ορίμασε, δηλαδή. Ναι. Η Πινελόπη πλάκα πάντως, εγώ δεν συμφωνώ που λέει ότι δεν με φλερτάρουν και δεν καταλαβαίνω ότι έχουν πάθει οι άντρες. Τη στιγμή που είναι σε μια σχέση, γιατί έχεις την ανάγκη να σε φλερτάρουν οι άντρες, αφού είσαι μια χαρά στη σχέση. Και το ξέρω εγώ αυτό. Αφού τι εννοείς? Ότι ακούστηκε ότι έχει χωρίσει, αλλά είναι στη σχέση που ήταν με Θεσσαλονίκη κιόλας. Μια χαρά. Αν δεν το δηλώνει όμως Σοφία μου, προφανώς στη συνέντευξη μπορεί να λέει ότι δεν με φλερτάρουν οι άντρες. Και ήταν μαζί στο Βέρτι τώρα προχθές το Σάββατο. Μια χαρά ήταν και Βέρτι. Πήγες Βέρτι, Σοφία. Εγώ δεν πήγα. Κοιμήθηκα. Αλλά ήταν τα παιδιά. Έχει σχέση καιρό. Έχει σχέση καιρό. Έχει τουλάχιστον 2 χρόνια σχέση με αυτό το παιδί. 2 χρόνια. Σοβαρά. Σκαμπανεβάσματα. 1,5 λες να είναι, δεν ξέρω. Δεν έχει βγει προς τα έξω. Να είναι καλά η Τουντούρη. Ποιος το παντρεμένη, καλή σχέση. Όχι. Η Πινελόπη. Όχι. Α, τον μπερδεύω. Όχι, όχι. Η Πινελόπη είχε μια μεγάλη σχέση. Με τον Αποστολάκη. Α, δεν ήταν παντρεμένη. Νόμιζα ότι ήταν παντρεμένη με τον Αποστολάκη. Είχε πει σε δήλωσή της, είναι σαν οικογένεια για μένα. Επειδή και μετά το χωρισμό πηγαίνει στις πρεμιέρες και έχουν καλή σχέση. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι ήταν παντρεμένη. Πάντως για σχέση της δεν θα ξαναμιλήσει. Δεν θα ξαναμιλήσει. Θα μιλάει του Ντούρι. Αυτό που ήθελε να πει είναι ότι οι άντρες φλερτάρουν μέσα από τα κινητά, στέλνοντας μηνύματα στα social κτλ. Αλλά όταν τους βλέπεις, λέει τους